έργο εμπριστών ή μεγάλων διαστάσεων πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Κελοκεδάρων και Τραχυπέδουλα. Μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο η καμένη γη. Δεν είναι καθόλου τυχαία η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Φαίνεται να είναι κακόβολη η εμπριστική ενέργεια. Με την πρώτη άφιξη του οχήματος εκεί, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Οι εμπριστές κυκλοφορούν ελεύθερα. Έχει τουλάχιστον 3 μήνες βάζουν πυρκαγιά κάθε εβδομάδα. Ελλειπηρό. Αν δεν ληφθούν μέτρα, θα θρηνήσουμε θύματα, δυστυχώς. Τι μάτρα που έχουν, που θα έχουν αντάγουν οι πυρκαγιά έχουν παρεχέτα για πάνω είναι γυαλί. Ποιος είναι αποζημίωση τώρα. Κάθε χρόνο, κάθε λίγο γκρούζουν μια μποχή, μια μποδάγια. Να ρε σου φτηνά είναι που τι προσπαθούν να κάνουν. Δεν τους έβρισκουν, αφού ξέρουν. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς η οποία μενόταν ανεξέλεκτη. Λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν, τα δύο μέτωπα προς Κελοκέδαρα αναζωπηρώθηκαν το πρωί και ενώθηκαν σε ένα. Πήγαιναν τα πράγματα καλύτερα, όμως τώρα τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με εναέρια και πήγαια μέσα, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Ίκαρος. Έργο εμπριστών και πυρκαγιά στην Ακουρσό. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαράδρα και μενόταν για 3 ώρες εκτός ελέγχου, απειλώντας δάσος, σπίτια και κτηνοτροφικά υποστατικά. Δόθηκε εντολή για εκένωση του χωριού, το οποίο είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Μπαράς πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο ανά το Παγκύπριο. Το πρωί στο πεδίο βολής Καλού χωριού απανθρακώθηκαν 15 χεκτάρια, ενώ στην Κλήρου πυρκαγιά έκαψε έκταση ενός ακόμη χεκταρίου. Υπό έλεγχο τέθηκαν το απόγευμα οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Στρουμπιού και Τσάδας και στους εργάτες. Ενώπιον του επαρχιακού δικαστήριου Λεμεσού θα οδηγηθεί 77χρονος, ο οποίος ανακρινόμενος στο ΤΑΕ Λεμεσού παραδέχθηκε ότι στην προσπάθειά του να καψάλισει χόρτα προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 26 Ιουνίου στον Λουβαρά.